Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε λαζάνια. Θα σας δείξω το μοναδικό τρόπο, τον απλό τρόπο, τον εύκολο, τον δημιουργικό τρόπο για να φτιάξετε τα καλύτερα λαζάνια ever. Γιατί θα φτιάξουμε μια τρομερή σάλτσα με κιμά και θα φτιάξουμε μια τρομερή μπεσαμέλ και θα βάλουμε και μπόλικα τυριά και θα γίνει το πιο εκπληκτικό οικογενειακό φαγητό που έχετε δοκιμάσει. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να φτιάξουμε τη σάλτσα με τον κιμά μας. Μας αρέσει. Θα φτιάξουμε ουσιαστικά μία μπολονέζ, αλλά θα είναι λίγο πιο υδαρή σαν σάλτσα, γιατί χρειαζόμαστε ζουμιά για να ψηθούν μέσα τα λαζάνια στο φούρνο. Οπότε, ελαιόλαδο, ολέ, οχ, μην το λυπηθείτε, βάλτε 2-3 κουταλιές σούπας, γιατί θέλουμε να σοτάρουμε τα λαχανικά μας. Και έχω κρεμμύδι, σέλερι και καρότο. Όλα αυτά θα πάνε στη φωτιά μας. Χοντροκόψτε το κρεμμύδι, δεν χρειάζεται να το ψιλοκόψετε. Κρεμμύδι πάει μέσα στη γάνη. Το σέλερι το ίδιο. Σε περίπτωση που έχετε και άλλα λαχανικά μπορείτε να βάλετε. Μπορείτε να βάλετε κολοκυθάκι, μπορείτε να βάλετε σέλινο όριζα, μπορείτε να βάλετε ό,τι σας έχει περισσέψει στο ψυγείο, ακόμα και πιπεριές μπορείτε να βάλετε. Αλλά εδώ πέρα είναι η βάση της μαγειρικής. Σέλερι, κρεμμύδι, καρότο, είναι το μιρεπουά. Είναι το μυστικό μείγμα, να το πω έτσι, που οπουδήποτε το βάλουμε το φαγητό μας είναι νόστιμο. Είναι η βάση της μαγειρικής. Οπότε χρειαζόμαστε αυτά τα λαχανικά. Τέλεια. Λοιπόν, έχω 2 σκελίδες σκόρδο. Θα τις χοντροκόψω και αυτές. Θα βράσουμε περίπου μισή ώρα τον κιμά μας, οπότε και το σκόρδο θα διαλυθεί μέσα σε μισή ώρα. Δεν συνδιαφέρει τόσο πολύ να ψιλοκόψει τα λαχανικά, γιατί όλα θα γίνουν τέλεια από μόνα τους. Τώρα, ήρθε η ώρα για τα μυρωδικά μας. Βάζουμε τα ανθεκτικά μυρωδικά πάντα στην αρχή. Οπότε, λίγο δενδρολίβανο εδώ. Και λίγο θυμάρι. Αυτά είναι τα μυρωδικά που πρέπει να βάλουμε σε μια τέτοια συνταγή. Σε περίπτωση που θέλουμε να βάλουμε βασιλικό ή δυόσμο ή φρέσκια ρίγανη, ρίχνουμε πάντα στο τέλος, όχι στην αρχή, γιατί αυτά τα μυρωδικά, άμα τα ρίξουμε στην αρχή, χάνουν το αρώμα τους. Δηλαδή, αν βάλουμε το βασιλικό τώρα, ο βασιλικός δεν θα έχει καθόλου γεύση στο τέλος. Οπότε πρέπει να βάλουμε το βασιλικό όταν θα βγάλουμε από τη φωτιά τελικά το φαγητό μας. Ανακατεύουμε πολύ καλά εδώ. Αφήνουμε να γλασάρουν τα λαχανικά και μόλις αρχίζουν να γλασάρουν, θα ρίξουμε μέσα τον κιμά μας. Εδώ. Ο κιμάς πάει μέσα και αυτός και αρχίζω να καραμελώνω τον κιμά μας με τα λαχανικά. Και με το πάρουν ωραίο χρώμα όλα μας τα λαχανικά με τον κιμά, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τον πελτέ ντομάτας. Χρειαζόμαστε πελτέ. Και χρειαζόμαστε αρκετό, γιατί συνέχεια ο πελτές θα δώσει σώμα στα λαζάνια μας. Οπότε ανακατέψτε τον πελτέ, σοτάρετε λίγο μαζί με τον κιμά και μόλις έτσι σοταριστεί λίγο και ο πελτές, ήρθε η ώρα να σβήσουμε με κόκκινο κρασάκι. Σε περίπτωση που δεν έχετε κόκκινο κρασάκι, θα βάλετε την ίδια αναλογία σε κόκκινο κρασί σε νερό. Εντάξει, δεν χρειάζεται να βάλετε κόκκινο κρασί άμα δεν έχετε, αλλά χρειαζόμαστε την υγρασία από το κόκκινο κρασί, γιατί κάνουμε λαζάνια. Δεν είναι απλά ότι κάνουμε μια κόκκινη σάλτσα. Τώρα, σουτάρουμε λίγο, αφήνουμε λίγο να εξατμιστεί το κρασί και μόλις εξατμιστεί το κρασί, ρίχνουμε μέσα έναν κύβο κοτόπουλο. Σε περίπτωση που δεν έχετε κύβο κοτόπουλο, θα βάλετε λίγο έξτρα αλάτι και πιπέρι. Απλά ο κύβος πάλι θα μας δώσει σώμα, γιατί θα ρίξουμε νεράκι στη συνέχεια. Ενώ κανονικά σε τέτοιες συνταγές, ποιοτικές συνταγές, με ζυμαρικά, ρίχνουμε πάντα ζωμό. Επειδή ζωμό σπιτικό δεν κάνουμε στην Ελλάδα, ούτε μπορούμε να αγοράσουμε έτοιμα από το σούπερ μάρκετ, που συνήθως στα ξένα σούπερ μάρκετ υπάρχουν αυτοί οι ζωμοί, κανονικά στη συσκευασία όπως ακριβώς πουλάνε το γάλα, πουλάνε ζωμό κοτόπουλο, ζωμό μοσχάρι, πρέπει να βάλουμε λίγο παραπάνω γεύση από ζωμό. Οπότε γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε έναν κύβο, ανακατεύουμε, σβήνουμε με την ντομάτα και το νερό και όπως βλέπετε έχει πάρα πολύ υγρασία. Την χρειαζόμαστε την υγρασία. Δεν θέλουμε να εξατμιστεί καθόλου η υγρασία από εδώ. Ίσα να βράσει ο κιμάς μας, γιατί χρειαζόμαστε όλο αυτό το ζουμί για να ψήσει στη συνέχεια τα λαζάνια. Εδώ είναι το μυστικό. Τώρα, καπακώνουμε, χαμηλώνουμε τη φωτιά στο μέτριο, ίσα να σιγοβράζει και σιγοβράζουμε για μισή ωρίτσα. Μετά από μισή ωρίτσα θα γυρίσουμε να φτιάξουμε τη μεσαμέλ, να συνθέσουμε τα λαζάνια για να τα βάλουμε στο φούρνο. Και μετά από μισή ωρίτσα η σάλτσα μας είναι έτοιμη. Κοιτάξτε εδώ. Έχει αρκετό ζουμάκι. Αυτό είναι που ακριβώς θέλουμε, να έχει ζουμάκι. Θα ρίξουμε λίγα φρέσκα αρωματικά τώρα μέσα. Όπως σας είπα, είναι η ώρα να ρίξουμε τον βασιλικό και το μαϊντανό, τα μυρωδικά που έχει ουσία να τα ρίξουμε στο τέλος. Τα ρίχνουμε ποτέ στην αρχή. Λοιπόν, βασιλικός και μαϊντανός ψιλοκομμένοι. Θα βάλω και τα κοτσάνια από το μαϊντανό, είναι ωραία τρυφερά. Οπότε
θα δουλέψουν μια χαρά μέσα στη σάλτσα. Ανακατεύουμε. Κοιτάξτε εδώ πόσο ζουμάκι που έχει. Α, αυτό ακριβώς θέλουμε. Σε περίπτωση που στεγνώσει η σάλτσα σας, προσθέστε λίγο υγρασία για να γίνει τέλεια. Τώρα, η σάλτσα μας είναι έτοιμη. Πάμε να ετοιμάσουμε και την μπεσαμέλ. Γιατί η μπεσαμέλ, τα πράγματα τα ξέρετε, είναι εύκολα, είναι γνωστά. Αλλά κάθε φορά θα επαναλαμβάνω μέχρι που να είμαι σίγουρος ότι πάντοτε μα πάντοτε θα φτιάχνετε μια σπιτική μπεσαμέλ. Ρίχνουμε το βούτυρο μέσα στην κατσαρόλα μας και περιμένουμε το βουτυράκι μας να λιώσει. Τώρα, τα υπόλοιπα υλικά που πρέπει να προσθέσουμε είναι αλεύρι, γάλα, μοσχοκάριδο. Βούτυρο, αλεύρι, γάλα και μοσχοκάριδο ίσον μπεσαμέλ. Ρίχνουμε μέσα το αλεύρι, ανακατεύουμε και προσθέτουμε σε δόσεις το γάλα. Με το που απορροφήσει την πρώτη δόση, βάζουμε την επόμενη. Με το που απορροφήσει την επόμενη, βάζουμε την επόμενη. Μέχρι που να πάρουμε ένα ωραίο ομογενές μείγμα. Τουλάχιστον σε 7-8 δόσεις θα ρίξουμε το γάλα μας. Και ρίχνουμε και το τελευταίο γαλαδάκι μας μέσα, εδώ. Κοιτάξτε τι ωραία που θα γίνει η μπεσαμέλ μας. Πάρα πολύ βελούδινη και χωρίς καθόλου μα καθόλου γρομπαλάκια. Δεν θέλουμε καθόλου κόμπους μέσα. Θα τρίψουμε λίγο μοσχοκάριδο, γιατί πρέπει να βάλουμε μοσχοκάριδο στην μπεσαμέλ. Αλάτι, πιπέρι, εδώ. Φρέσκο μοσχοκάριδο τρίψτε, μην πάρετε έτοιμο γιατί χάνει τα αρώματά του. Λίγο πιπεράκι. Λίγο αλάτι. Ανακατεύουμε. Και με το που δούμε την πρώτη μπουρμπουλήθρα θα βγάλουμε από τη φωτιά για να ρίξουμε μέσα το τυράκι. Η μπεσαμέλ μας άρχισε να βράζει. Οπότε βγάζουμε από τη φωτιά και επιτέλους ήρθε η ώρα να συνθέσουμε ωραία τα λαζάνια μας. Ρίχνω και το τυρί μέσα στη μπεσαμέλ, ανακατεύω. Τέλεια. Χρειαζόμαστε ένα ταψάκι και κοιτάξτε πόσο απλά που είναι τα πράγματα. Μία συσκευασία λαζάνια, λίγο ελαιόλαδο και πάμε να το φτιάξουμε μαζί. Λοιπόν, στο ταψάκι μας θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο, εδώ. Χρειαζόμαστε λίγο ελαιόλαδο στη βάση του ταψάκι μας για να μην κολλήσουν τα λαζάνια μας. Και πάμε εδώ. Παίρνουμε, βάζουμε τα λαζάνια το ένα δίπλα από το άλλο και το ένα να καλύπτει το άλλο δεν μας πειράζει, αρκεί να είναι τελείως καλυμμένος ο πάτος από το ταψάκι μας και να σπάσουν κάποια λαζάνια πάλι δεν μας πειράζουν, αρκεί να είναι καλυμμένο εντελώς το ταψάκι μας, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Πάρω αυτό το κομματάκι να το βάλω εδώ. Τώρα, ερχόμαστε και ρίχνουμε το 1 τρίτο από τη γέμιση εδώ πέρα της ντομάτας μέσα και απλώνουμε. Εδώ, κοιτάξτε πόσο ζουμάκι που έχει. Χρειαζόμαστε το ζουμί για να μαγειρευτούν τα λαζάνια. Τα λαζάνια είναι ομά, σκεφτείτε. Οπότε, με το που ρίξουμε το 1 τρίτο από τη σάλτσα μας, θα προσθέσουμε το 1 τέταρτο από την μπεσαμέλ. Πάει 1 τρίτο γέμιση, 1 τέταρτο μπεσαμέλ. Διάσπαρτα τη ρίχνουμε την μπεσαμέλ, εδώ. Και νομίζω ότι άρχισαν να σας τρέχουν τα σάλια, έτσι. Θα ρίξουμε το 1 τέταρτο από τα τυριά μας. Συνεχίζουμε ακριβώς με την ίδια διαδικασία. Ξανά λαζάνια. Εδώ. Και πάμε για την τελευταία δόση από τη σάλτσα κιμά μας. Εδώ πέρα. Οπότε πάει το τελευταίο 1 τρίτο του κιμά. Θα ρίξουμε το 1 τέταρτο της μπεσαμέλ. Εδώ. Ίσα να πάει παντού. Και το 1 τέταρτο από τα τυριά. Οπότε μου έχει μείνει 1 τέταρτο μπεσαμέλ και 1 τέταρτο τυρί. Ακριβώς αυτό που θέλω για να γλασάρει στο τέλος το λαζάνια από πάνω. Λοιπόν, τελευταία δόση από λαζάνια. Εδώ. Θα ρίξουμε όλη την υπόλοιπη μπεσαμέλ. Θα αφήσουμε το μπεσαμέλ να πάει παντού. Πώς σας φαίνεται σαν διαδικασία? Θυμίζει λίγο μουσακά, παστίτσιο και όλα τα υπόλοιπα, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά αυτό είναι, ας πούμε, ο ιταλικός μουσακάς. Τους αρέσει πάρα πολύ να το φτιάχνουν. Και η τελευταία δόση από το τυράκι μας από πάνω. Τέλεια. Και τώρα πρέπει να το ψήσουμε στο φούρνο. Πώς θα το ψήσουμε στο φούρνο? Πρέπει οπωσδήποτε να το καλύψουμε με αλουμινόχαρτο. Το θέμα είναι ότι όταν καλύπτουμε με αλουμινόχαρτο τα λαζάνια μας, αυτό που γίνεται είναι ότι πάντα κολλάει η μπεσαμέλ πάνω στο αλουμινόχαρτο. Οπότε αυτό που θα κάνετε, θα πάρετε λίγο αλουμινόχαρτο, θα κάνετε έτσι ένα μικρό, πώς να το πω, stop εδώ πέρα και θα αφήσετε για να μην κολλήσει το αλουμινόχαρτο πάνω στην μπεσαμέλ. Το βλέπετε? Οπότε, τώρα ήρθε η ώρα να το ψήσουμε. Ο φούρνος μου είναι στους 180 βαθμούς. Θα ψήσω μισή ώρα με αλουμινόχαρτο και μετά θα ξεσκεπάσω
και θα ψήσω μέχρι που να πάρει ένα ωραίο χρυσαφένιο χρώμα από πάνω. Θα χρειαστεί περίπου 20 με 30 ακόμα λεπτάκια. Άρα σύνολο, το πολύ σε μία ώρα τα λαζάνια μου θα είναι έτοιμα. Θα βγάλω έξω, θα αφήσω να ξεκουραστούν για μισή ωρίτσα και μετά θα κόψουμε κομμάτια. Και τα λαζάνια μου είναι έτοιμα, έχουν ξεκουραστεί, οπότε μπορούμε να τα κόψουμε. Σε καμία περίπτωση με το που βγάλετε τα λαζάνια από το φούρνο, μην τυχόν και τα κόψετε εκείνη τη στιγμή, θα διαλυθούν. Πρέπει να τα αφήσετε λίγο να κάτσουν. Ακριβώς το ίδιο πράγμα που κάνουμε στο μουσακά και στο παστίτσιο. Λοιπόν, θα κόψω τα 8, κοιτάξτε ακόμα. Ακόμα είναι ζεστό και λίγο ακόμα να τα άφηνα να ξεκουραστεί, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Αλλά εντάξει. Από εκεί και πέρα θα ήταν κρύο, δεν θα μας έβγαζε τη φρεσκάδα. Οπότε θα κόψω στα 8, κοιτάξτε εδώ. Και πάμε να σερβίρουμε. Το πρώτο κομμάτι πάντα ξέρετε ότι δεν βγαίνει καλό. Αλλά θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να βγει τέλειο. Χρησιμοποίησα την τεχνική γρήγορο σκουπ πάνω στο ταψί και το κομμάτι βγήκε τέλειο. Κοιτάξτε εδώ. Τώρα, θα προσθέσουμε λίγο πιπεράκι. Τα ξέρετε αυτά, κλασική περίπτωση. Λίγο ελαιόλαδο για να μυρίσει έτσι Ελλάδα. Κανονικά δεν βάζουν λάδι, αλλά μία σταγόνα μπορούμε να ρίξουμε στο πιάτο έτσι για να υπάρχει. Και βέβαια τα μυρωδικά μας. Με λίγο θυμαράκι. Εδώ. Και λίγο βασιλικό. Βάλαμε βασιλικό μέσα, μας αρέσει. Οπότε, 1, 2, 3. Εδώ. Βουαλά. Λαζάνια στην εντέλεια δικά σας. Και ήρθε η στιγμή που δεν θα σκύψω για να φάω. Θα φέρω το πιάτο ακριβώς δίπλα μου για να δοκιμάσω και κοιτάξτε εδώ. Όλη αυτή η μπεσαμέλ, όλο αυτό το τυρί, όλος αυτός ο κιμάς, όλη αυτή η γεύση σε μία μόλις μπουκιά. Δεν υπάρχει. Είναι καταπληκτικό. Είναι τρομερό. Είναι ένα φαγητό που δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλετε σε 10 ανθρώπους και να μην αρέσει σε έναν. Θα αρέσει σε όλους. Και είναι ένα φαγητό πάρα πολύ εύκολο για να το φτιάξετε. Ουσιαστικά, δύο κατσαρολίτσες κάναν μόνοι τους στη δουλειά. Μετά, ο φούρνος έπεσε στα λαζάνια και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Οπότε, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Μην ξεχάσετε να ετοιμάσετε τη συνταγή. Μην ξεχάσετε να κάνετε comments κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να συνοδεύσετε τα λαζάνια σας με μια παγωμένη Coca-Cola. Και μην ξεχάσετε να μας αγαπάτε πάρα πολύ. Φιλάκια πάρα πολλά. Γεια σας.